Λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία και ενώ λοιμοξιολόγοι και υπουργείο βάζουν ως απαραίτητο όρο τη χρήση μάσκας από τους μαθητές, σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν ομάδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρακινούν γονείς ενάντια στη χρήση της. Όλα τα παιδιά στο σχολείο χωρίς μάσκες. Ας καταλάβουν ότι τα παιδιά μας δεν είναι πιόνια τους. Σελίδες σαν αυτή φιλοξενούν πάνω από 20.000 μέλη και με φόντο ένα παιδί που φορά μια μάσκα που γράφει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», οι γονείς αφήνουν οργισμένα μηνύματα και καλούν τα υπόλοιπα μέλη να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο με μάσκα. Καλησπέρα στην ομάδα. Έλεγα πως δεν θα στείλω τα παιδιά μου στο σχολείο αν γίνει υποχρεωτική η μάσκα, αλλά το ξανασκέφτηκα. Αυτό θέλουν. Θέλουν να έχουν όλα τα πειθαρχημένα παιδιά μαντρωμένα και τους γονείς τους φακελωμένους. Όχι, δεν θα σας κάνω το χατήρι. Θα στείλω το παιδί μου χωρίς μάσκα στο σχολείο και θα του τάξω μία σοκολάτα για κάθε μάσκα παιδιού που θα μου φέρνει στο σπίτι. Για αυτά τα οποία γράφονται και αυτά τα οποία υποστηρίζουμε σαν πολίτες, είναι τραγικά. Και τελικά τι θέλουμε, να γίνει πάλι ένα lockdown? Η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη για εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές από τις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και ανοίγουν τα σχολεία. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα group προκαλούν ανησυχία. Όλα τα παιδάκια κανονικά στο σχολείο χωρίς μάσκες και οι γονείς δίπλα τους τα στηρίζουν και βγάζουν τις μάσκες από σήμερα. Γονείς, διαβάζω στις 7 Σεπτεμβρίου, κανένα παιδάκι στο σχολείο. Τεράστιο λάθος. Θα στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο αλλά χωρίς μάσκα. Ποιος θα τα διώξει? Κανείς. Δεν θα κάνουμε το χατήρι τους να μείνουν αμόρφωτοι. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η μάσκα στα παιδιά άνω των 2 ετών είναι ασφαλής. Πρέπει να επιδειχθεί η σωστή χρήση της και στο σπίτι και στο σχολείο. Αυτό που θέλω να πω στους γονείς λοιπόν είναι ότι πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά ότι αυτή ακριβώς τη στιγμή φοράμε μάσκα και για τη δική μας ασφάλεια, αλλά κυρίως για την ασφάλεια των παππούδων μας. Πολλές ομάδες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών που ερευνούν αν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, οι θεωρίες συνωμοσίας και αμφιβολίες για την ύπαρξη του ιού αυξάνονται ανησυχητικά. Δεν είναι τόσο χοντρά όσο λένε τα πράγματα. Εγώ δεν ξέρω ούτε έναν γνωστό του γνωστού ο οποίος να έχει νοσήσει πραγματικά. Όσοι πέρασαν τον εφιάλτη της νοσηλείας παρακολουθούν την κατάσταση και απευθύνουν έκκληση σε όλους τους πολίτες. Κύριε Χαρμπίλα, νοσηλευθήκατε 17 ημέρες στην εντατική. Νόσησε και η γυναίκα σας και δυστυχώς χάσατε τον πατέρα σας από κορονοϊό. Τι έχετε λοιπόν να πείτε σε όλους αυτούς που λένε ότι ο ιός δεν υπάρχει? Το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλο τον κόσμο είναι ότι ο ιός υπάρχει. Ο ιός είναι επικίνδυνος. Ο ιός είναι φωνικός. Εγώ τον έζησα και πήγα να πεθάνω. Πιστεύω ότι είναι λίγο παρατραβηγμένο το πώς το προβάλλουν. Απλώς ίσως να υπερβάλλουν για να μας φοβήσουν ή δεν ξέρω κι εγώ τι ακριβώς. Είναι μια ασθένεια όπως υπάρχει η ίωση το χειμώνα, η γρήπη και όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι κάτι παραπάνω δηλαδή. Αυτό πιστεύω, ναι. Και όσους δεν πιστεύουν, τους καλώ να έρθουν στη ΜΕΘ, να δουν ανθρώποι πώς είναι διασωληνωμένοι και μετά θα μου πούνε αν υπάρχει ιός. Νιώθω άσχημα και τι να σας πω, ντρέπομαι για αυτά που λένε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι λες ψέματα. Κάποιος σε πιέζει, κάποιος σε χρηματοδοτεί, δεν με χρηματοδοτεί κανένας. Εγώ λέω την αλήθεια, ότι ο ιός υπάρχει και φοβάμαι για τα παιδιά μου. Να το κάνουμε, να κρατήσουμε τα μέτρα. Όμως, κρατάω και εκείνη την πισινή, όπως κρατάει ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης, ότι πράγματι εξυπηρετεί και κάποιες άλλες συνθήκες. Ο κύριος Μάμαλης πέρασε 15 ημέρες σε θάλαμο απομόνωσης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τον εφιάλτη που έζησε, προσπαθεί τώρα να πείσει όλους τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα. Οι ανητές του ιού αέσχονται στο να πλάθουν μύθους. Αυτοί οι μύθοι όμως είναι επικίνδυνοι, διότι η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω σε όποιον ανείται, έρθει σε επαφή με άτομα τα οποία νόσησαν. Με τους ήρωες οι οποίοι είναι καθημερινά στα νοσοκομεία και προσπαθούν να ιάνουν τους ασθενείς. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων σε συνδυασμό με τις θεωρίες συνωμοσίας οδηγεί σε αύξηση των περιστατικών επικίνδυνης χαλάρωσης και αδιαφορίας στην τήρηση των μέτρων προστασίας.